στην πρώτη συνεδρία τοποθετηθήκαμε επί της αρχής και πιο συγκεκριμένα για το πρώτο άρθρο που αφορά τη δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος για τα πέτης κάνει συγκεκριμένα. Τώρα θα αξιοποιήσω το χρόνο για να πω κάποια πράγματα, να πούμε κάποια πράγματα σε ό,τι αφορά τα υπόλοιπα άρθρα του νομοσχεδίου. Φυσικά υπάρχει η αυριανή συνεδρίαση, η τελευταία της Επιτροπής, αλλά και η ολομέλεια για περαιτέρω τοποθετήσεις πάνω στα ζητήματα που μπορεί να προκύψουν και από τα όσα μπορεί να αναφέρει ο Υπουργός, η κυβέρνηση προκειμένου για το νομοσχέδιο. Τώρα, τα υπόλοιπα άρθρα λοιπόν του νομοσχεδίου βαδίζουν στον ίδιο δρόμο, στον ίδιο αντιλαϊκό δρόμο που ξεκίνησαν, αν θέλετε, με αφορμή και την πανδημία, από την αρχή μάλλον της πανδημίας και φυσικά έρχονται σε συνέχεια όλων των πολιτικών που εφαρμόστηκαν τα προηγούμενα χρόνια, προ-πανδημίας δηλαδή, επαναλαμβάνοντας και εντείνοντας, αν θέλετε, και αυξάνοντας παράλληλα τις σχέσεις, εργασιακές σχέσεις λάστιχο για τους υγειονομικούς, διαρκείς μετακινήσεις από μονάδα σε μονάδα, από πόλη σε πόλη, προσωρινές συμβάσεις, μπαλώματα και παρατάσεις, πρωτοβάθμια φροντίδα αποψηλωμένη και εγκαταλελειμμένη, με τεράστιες ελλείψεις σε προσωπικό μέσα, υποδομές, για να αντεπεξέλθει στο ρόλο που θα μπορούσε να διαδραματίσει και ειδικά σε μια τέτοια περίοδο με οξυμένες ανάγκες όπως αυτή της πανδημίας. Έτσι λοιπόν, ακριβώς αυτή την κατεύθυνση υπηρετούν όλα τα υπόλοιπα άρθρα, τα υπόλοιπα άρθρα του νομοσχεδίου, με μια σειρά, για παράδειγμα, με τη σειρά αναφερόμενο στα πρώτα 4-5 άρθρα, 5-6-7-8 για παράδειγμα, όπου προβλέπεται η δυνατότητα ανάθεσης υπηρεσιών αφορά τον ΕΟΔΗ και την δυνατότητα ανάθεσης από τον ΕΟΔΗ δειγμάτων σε ιδιωτικούς παράγους για εξετάσεις ή η υπεροριακή απασχόληση του προσωπικού, η δυνατότητα ρυθμίσεων και προσλήψεων προσωπικού του ΕΟΔΗ και αντίστοιχα ιατρικού προσωπικού σε μονάδες για διάθεση μάλλον σε μονάδες ειδικών λοιμώξεων. Όλα αυτά ή αυτά τα συγκεκριμένα σε τι αναφέρονται? Αναφέρονται στις ανάγκες σε προσωπικό. Πώς τις αξιοποιεί ο ΕΔΗ? Και εδώ, αν θέλετε, να θυμίσουμε και πώς είχαμε τοποθετηθεί όταν ψηφιζόταν το σχετικό νομοσχέδιο. Συζητούσαμε, αν θέλετε, το συγκεκριμένο νομοσχέδιο για τον ΕΔΗ και το χαρακτήρα του, που στυλιτεύσαμε τότε το χαρακτήρα του και το πώς θα αξιοποιηθεί για τη λειτουργία του και το ζήτημα της διαχείρισης, αν θέλετε, κρίσεων, αντίστοιχων κρίσεων, γενικότερα τα ζητήματα της πρόληψης, της επιδημιολογικής επαγρύπνησης, φαρμακοεπαγρύπνησης και πάει λέγοντας, και κυρίως το πώς θα αξιοποιηθεί για να περάσουν, να προωθούνται οι ελαστικές μορφές εργασίας σε όλους τους τομείς της υγείας και, αν θέλετε, της δημόσιας υγείας. Παράλληλα γίνεται μια σειρά ή δίνεται μάλλον η δυνατότητα, όπως αναφέρεται δηλαδή στο πέμπτο άρθρο, η ανάθεση στους ιδιώτες των δειγμάτων των τεστ και τα λοιπά, γεγονός που αποδεικνύει τη γύμνη ακριβώς του συστήματος και παράλληλα τις τεράστιες ευθύνες διαχρονικά όλων των κυβερνήσεων στο να έχουν ένα οργανωμένο σύστημα πρωτοβάθμιας περιθέψεις, δευτεροβάθμιας και πάει λέγοντας, με το προσωπικό, με τα μέσα και τις υποδομές. Αντίστοιχα, στο άρθρο 10, για παράδειγμα, με την πρόβλεψη για τη δημιουργία δικτύου νοσηλευτών, στην ουσία είναι μια έμεση παραδοχή ότι παραδοχή δηλαδή των τεράστιων ελλείψεων στο κομμάτι της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας σε θέματα προσωπικού. Και εμείς λέμε το εξής. Γιατί αυτό το προσωπικό που πρόκειται να προσληφθεί, γιατί να μην προσληφθεί με μόνιμη και σταθερή εργασία, πλήρη αποκλειστική απασχόληση, να στελεχώνει τα κέντρα υγείας, την πρωτοβάθμια εν γέννη, αν θέλετε, φροντίδα υγείας, προκειμένου να επιτελέσουν το ρόλο τους σε αυτό τον στο τομέα της υγείας, την πρωτοβάθμια δηλαδή φροντίδα. Μέρος βέβαια της οποίας είναι και οι κινητές μονάδες, είτε για την περίθαλψη, αν θέλετε, είτε για την εξέταση κατοίκων του πληθυσμού. Και ζητήματα τα οποία όντως ανέκυψαν ή αναδείχθηκαν, αν θέλετε, με οξυμένο τρόπο την περίοδο της πανδημίας, με χιλιάδες
ασθενείς, χρόνιους πάσχοντες, ευπαθείς ομάδες κτλ. Οι οποίοι αποκλείστηκαν στα σπίτια τους μην έχοντας την πρόσβαση, τη δυνατότητα μάλλον για να προσφύγουν σε, στο δεύτερο βάθμιο κυρίως επίπεδο υγείας, δηλαδή τα νοσοκομεία, τα οποία είχαν μετατραπεί σε νοσοκομεία μιας νόσου. Δεν μιλάω για τα επίγοντα, το διευκρινίζω. Μιλάμε για τους χρόνιους ασθενείς, τους πάσχοντες, αυτούς που ταλανίζονται από χρόνια νοσήματα. Και τέτοια παραδείγματα υπάρχουν, Παύλο, και τα ξέρετε πολύ καλά. Σε ό,τι αφορά τα υπόλοιπα, κάποια υπόλοιπα άρθρα, δείτε τώρα, στην ίδια λογική, στην ίδια περπατημένη, με το άρθρο 16, διαιωνίζεται το καθεστώς, αυτό που είπαμε και πριν, των μετακινήσεων του προσωπικού από μονάδα σε ομάδα, από μονάδα σε μονάδα. Στην ουσία τι κάνετε, ανοίγετε, πάτε να μπαλώσετε μια τρύπα, αφήνετε, ανοίγετε άλλες τρύπες αλλού. Και αυτή την κατάσταση τη βιώνουν όλα τα νοσοκομεία στη χώρα και ιδιαίτερα, αν θέλετε, και στη Θεσσαλία, που έχω και πιο ιδία αντίληψη των νοσοκομείων, των κέντρων υγείας και τεπέκτησης και το πώς λειτουργούν και τα τεράστια προβλήματα που έχουν. Στα άρθρα από 19 έως 22. Στην ουσία αναγνωρίζεται την ανάγκη επίταξης του ιδιωτικού τομέα. Εμείς λέμε από την αρχή, αν θέλετε, από πέρυσι. Από τη στιγμή που έχουμε, και λέτε και εσείς, ότι από τη στιγμή που έχουμε πόλεμο, άρα πρέπει να τα επιτάξουμε. Αλλά εσείς τι κάνετε, δεν τα επιτάσσετε στην ουσία. Η επίταξή σας έχει να κάνει με την προώθηση συμβάσεων, ακριβοπληρωμένων συμβάσεων για τις υποδομές του ιδιωτικού τομέα. Όταν έχεις ένα πόλεμο όμως, διαθέτεις όλα τα μέσα, είτε δημόσια είτε ιδιωτικά, στην κατεύθυνση καταπολέμησης του προβλήματος ή, αν θέλετε, αντιμετώπισης μάλλον των προβλημάτων που ανακύπτουν από, εν προκειμένου, από την πανδημία σε όλο το φάσμα. Μια τακτική η οποία ακολουθείται πιστά, δίνοντας ζεστό χρήμα, και μάλιστα όλοι θυμόμαστε με τι είδους συμβάσεις, δηλαδή με διπλασιασμό στην ουσία των νοσηλείων και πολύ δε περισσότερο, και ξέρουμε πλέον, έχουμε την εμπειρία, το τι περιστατικά νοσήλευσε ο ιδιωτικός τομέας. Χώρια που εξωθήσατε το λαό, από τη στιγμή που τα νοσοκομεία λειτουργούσαν ως νοσοκομεία, τα δημόσια, ως νοσοκομεία μιας νόσου, να απευθύνονται όσοι είχαν τη δυνατότητα, την οικονομική, να απευθύνονται ή να στηβάζονται, να ζητάνε υπηρεσίες υγείας, με το αντίτιμο βέβαια, στον ιδιωτικό τομέα. Αντίστοιχα, η ίδια αυτή λοιπόν τακτική πολιτική σας εφαρμόζεται και με τα υπόλοιπα άρθρα, που το 31, το 32, για παράδειγμα τον εμβολιασμό. Αυτά δηλαδή οι προβλέψεις για τους εμβολιασμούς, με τις ρυθμίσεις μάλλον, τόσο για τον πολιτών τρίτων χωρών ή για τον εμβολιασμό των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων από φορείς κοινωνίας των πολιτών. Κοιτάξτε τώρα, ο εμβολιασμός, κατά τη γνώμη μας, πρέπει να είναι ευθύνη ενός αναπτυγμένου, στελεχωμένου, επαρκώς, σύμφωνα βέβαια και με τις ανάγκες, δημόσιο τομέα υγείας, νοσοκομεία, αλλά κέντρο υγείας και των αποκεντρωμένων αντίστοιχα ιατρίων τους. Και όχι να δίνεται, να υπαφύεται στην ευθύνη του ανοιχτού, αν θέλετε, ή και συγκεκαλυμμένου ιδιωτικού τομέα, όπως είναι οι διάφορες ΜΚΟ και η λεγόμενη κοινωνία των πολιτών. Και βέβαια, ένα σχόλιο επιτρέψτε μου, σε ό,τι αφορά το άρθρο 32, επειδή ακούστηκαν και διάφορα για τους μετανάστες και πάει λέγοντας. Τώρα δείτε, και ακούσαμε και τον Υπουργό χθες, απαντώντας σε κάτι. Δηλαδή, τώρα με συγχωρείτε, η ανθρωπιά του κράτους απέναντι στους μετανάστες είναι το ότι δεν θα αναστέλλεται μάλλον το κυνηγητό τους, δεν θα συλλαμβάνονται τα 15 ή 20 λεπτά που θα πάνε να εμβολιαστούν και από το 21ο και μετά πάλι θα περιέλθουν σε μια τέτοια κατάσταση, ζήτημα βέβαια που έχει να κάνει με τη συνολικότερη πολιτική, με το μεταναστευτικό και την αντιμετώπιση των μεταναστών, των προσφύγων που βρίσκουν καταφύγιο στη χώρα μας και που φυσικά δεν μπαίνουν στη χώρα μας για να μείνουν, αλλά θέλουν να φύγουν. Αλλά οι συμφωνίες σας με την Ευρωπαϊκή Ένωση που έχετε υπογράψει, που υπογράψαν και η προηγούμενη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και εσείς συνεχίζετε σε αυτό το μότο, σε αυτό το μοτίβο, λοιπόν, τους εγκλωβίζουν στη χώρα μας.
Και βέβαια αντί να πάρετε μέτρα, είδαμε και τα ακούσαμε και από... Μάλλον δεν μας διαφώτισαν και πολύ, θα έλεγα, σε ό,τι αφορά τον εμβολιασμό. Τα γνωρίζαμε πάνω κάτω τα στοιχεία, επιβεβαίωση θέλαμε. Όταν έχεις λοιπόν στα κέντρα φιλοξενίας, με τα όποια προβλήματα ενδεχομένως να υπάρχουν, με αρνήσεις, ταλαντεύσεις εκεί των μεταναστών κτλ. Τι πρόγραμμα εμβολιασμού διεξάγεται εκεί πέρα? Λέτε, και το ακούσαμε, το ξέραμε πάνω κάτω, το 20% έχει εμβολιαστεί. Δηλαδή έχεις ένα 80% αυτή τη στιγμή αυτών των ανθρώπων που είναι συνοστισμένοι, ξέρετε σε τι συνθήκες ζούνε. Λοιπόν, και το 80% από αυτούς δεν έχει εμβολιαστεί. Άρα λοιπόν, χρειάζεται εδώ και είναι αναγκαίο η πολιτεία, το κράτος, με τις αντίστοιχες δομές της να παρέμβει και βέβαια να δρομολογήσει και το ζήτημα αυτό. Και δείτε τώρα, όλο λοιπόν αυτό το πλέγμα, και ενδεικτικά αναφέρθηκε και στα άρθρα, αλλά και όλο αυτό το πλέγμα της πολιτικής που ακολουθείτε πριν την πανδημία, αλλά και αν θέλετε και στα πλαίσια της πανδημίας, μια και συζητάμε μέτρα τα οποία ξεκίνησαν με αφορμή την πανδημία εδώ, παράταση μέτρων μάλλον. Λοιπόν, είναι όλο το πλέγμα που αφενός, όπως είπα πριν, στέλνει στους επιχειρηματίες, πρέπει να το συνδυάσω αυτό, συγγνώμη, και με όσα ακούστηκαν για το νέο ΕΣΥ, για τον προγραμματισμό, για τις αναδιαρθρώσεις στην υγεία κτλ. Από τη μία μεριά στέλνει κόσμο στους επιχειρηματίες υγείας, αφετέρου δίνει χώρο στους επιχειρηματίες για δράση στο δημόσιο σύστημα υγείας. Ακριβώς αυτές οι πολιτικές, σε ό,τι αφορά το προσωπικό, όλα αυτά τέλος πάντων που αναφερθήκαμε και στο παρελθόν για τη λειτουργία των δημόσιων μονάδων υγείας και την απαξίωσή τους. Δίνουν λοιπόν τη δυνατότητα αφενός να στέλνετε πελατεία στους επιχειρηματίες υγείας και από την άλλη μεριά οι ίδιοι επιχειρηματίες με τη δράση τους να διεισδύουν στο δημόσιο σύστημα με ανάληψη υπηρεσιών κτλ. Που θα χαρατσώσουν πάλι τον ίδιο το λαό. Και φυσικά αυτή η λογική δεν είναι τωρινή, ούτε ξαφνικά της παρούσας, αν θέλετε, κυβέρνησης. Είναι μια πολιτική στα πλαίσια συγκεκριμένων στρατηγικών επιλογών Ευρωπαϊκής Ένωσης, κεφαλαίου, που θέλει τι? Αυτοχρηματοδοτούμενες επιχειρήσεις στα δημόσια νοσοκομεία. Μην μου πείτε ότι δεν λειτουργούν με δυτικοοικονομικά κριτήρια και ως αυτόνομες μονάδες σήμερα. Έτσι λειτουργούν. Και προς αυτή την κατεύθυνση όλες οι κυβερνήσεις, η κάθε μία με το μερίδιό της, συνέβαλε προς αυτή την κατεύθυνση ψηφίζοντας μια σειρά από μέτρα, νόμους, οργανώνοντας δηλαδή το δημόσιο σύστημα υγείας προς την επιχειρηματική του δράση. Και βέβαια αυτή η κατεύθυνση και φυσικά το νέο ΕΣΥ που οραματίζεται, όπως λέει η κυβέρνηση, θα οξύνει τη διαφοροποίηση των νοσοκομείων, η οποία λειτουργία τους θα κρίνεται με βάση τη δουσιαμότητά τους και ανάλογα με τα έσοδα που θα έχουν. Έτσι λοιπόν δεν είναι κάτι το νέο, αλλά ίσα-ίσα είναι συνέχεια του παλιού συστήματος υγείας που συμπιέζει παραπέρα τις κρατικές και ασφαλιστικές δαπάνες και υπηρεσίες στην υγεία και με την πανδημία να αξιοποιείται ως χρυσή ευκαιρία για να τρέξουν όλες οι αντιδραστικές αναδιαρθρώσεις. Γι' αυτό λοιπόν και η κυβέρνηση προβάρει, αν θέλετε, αυτές τις πλευρές του νέου ΕΣΥ με άλλοθε τις καθυστερήσεις στους εμβολιασμούς, για τις οποίες όμως είναι η ίδια υπεύθυνη, και έτσι μέσα από τις αναστολές, για παράδειγμα, για τους μη εμβολιασμένους υγειονομικούς και τα κοινά που δημιουργούν, η κυβέρνηση τι κάνει? Εντείνει τις μετακινήσεις και τα μπαλώματα. Αντίστοιχα την επιχειρηματική δράση μέσα στα νοσοκομεία και ούτω καθεξής. Συμπερασματικά λοιπόν, όλα αυτά δεν αποτελούν μια παρέκκληση, αν θέλετε, από την πολιτική, την ήδη που υπηρετήθηκε και υπηρετείται χρόνια από όλες τις κυβερνήσεις της εμπορευματοποίησης της δημόσιας υγείας. Αντίθετα, είναι ακριβώς συστατικό της στοιχείο αυτό της στρατηγικής και τα λοιπά που υλοποιούν όλες διαχρονικά οι κυβερνήσεις και τώρα, φυσικά, με αφορμή και την πανδημία, επιταχύνεται. Και λοιπόν, απέναντι σε αυτήν την πολιτική, εμείς λέμε ότι που αφήνει στην ουσία ανυπεράσπιστο στο λαό μας. Οι υγειονομικοί, οι εργαζόμενοι, αν θέλετε συνολικά, τα λαϊκά στρώματα πρέπει αυτή την πολιτική να βάλουν στο στόχαστρο. Διεκδικώντας πραγματικά ενίσχυση του δημόσιου συστήματος υγείας, προσλήψεις στα νοσοκομεία, ουσιαστικά μέτρα της υγείας και της ζωής από την πανδημία.
και σύγχρονη φυσικά δημόσια και δωρεάν υγεία φάρμακο για όλους με βάση τις τεράστιες δυνατότητες της εποχής μας. Είναι ότι 2021 να μην έχεις γιατρός στα νοσοκομεία, να μην έχεις γιατρός στα κέντρα υγείας. Και επειδή ήταν και πρόσφατο αυτό, τι θα γίνει με εκείνες τις περίφημες εδώ και 1,5 χρόνο, συγκεκριμένα στοχευμένα, θα ρωτήσω στον Υπουργό, τι θα γίνει με εκείνες με την προκήρυξη, συγγνώμη, κάποιων θέσεων στα νοσοκομεία της Θεσσαλίας για ουρολόγους. 1,5 χρόνο τώρα. Μου είπαν προχθές τα Τρίκαλα, ένας ουρολόγος είμαι. Δεν προλαβαίνει άνθρωπος να κάνει κατά που να κάνει. Και αυτό είναι ένα μικρό δείγμα των τεράστιων προβλημάτων, που αντιμετωπίζουν τα νοσοκομεία και κατ' επέκταση η αδυναμία τους να προσφέρουν τις υπηρεσίες που θα μπορούσαν να προσφέρουν στο λαό, όχι μόνο της Θεσσαλίας, αλλά της χώρας μας.